Μερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εμένα και τον Αλέξανδρο μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πάρκινγκ του Avenue, όπου σας έχω ξαναπεί ότι είναι το αγαπημένο μας σούπερ μάρκετ, γιατί είναι πάρα πολύ άνετο και η διάδρομη έτσι μεγάλη και άνετη, ίσως σκλαβενείται δηλαδή το Avenue. Και βρίσκουμε τα πάντα και εμείς, αλλά και ο Αλέξανδρος παίρνει το κάτι της του, γιατί στον πανόροφο έχει και βιβλίο που ρίχνω κι εγώ μια ματιά αν έχει κυκλοφορήσει κάτι καινούριο που να μου τραβήξει το ενδιαφέρον και να το πάρω. Και ο Αλέξανδρος παίρνει το κάτι της του. Αλλά τι γίνεται τώρα? Μίνι! Είμαστε εδώ στο πάρκινγκ του Avenue, το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει τεράστιο πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, δεν μπορούμε ακόμα να το ανοίξουμε. Τους τελευταίους μήνες έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν βρίσκεις καθόλου εύκολα να παρκάρεις. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι εδώ και έκανα πεντάλεπτο σταματημένη με αλάρμ στην άκρη και περιμένω μια κυρία να βάλει τα πράγματα της μέσα στο πορτμπαγκάζ για να μπορέσω να πάω εγώ. Κάτσε Αλέξανδρε τώρα να το κολλήσω προς το εδώ, γιατί μετά δεν θα μπορώ... Ω, αυτό θα το καθαρίσω. Δεν θα μπορώ να σε βγάλω. Παρκάραμε ευτυχώς, μια χαρά ωραιότατα και ακριβώς δίπλα από την είσοδο εντωμεταξύ. Λοιπόν, κάτσε να σου βγάλω. Φύγαμε, πάμε να ψωνίσουμε. Ξεκάθαρα και δεν κατάφερα να το φτιάξω το παιχνίδι Playmobil, θα περιμένουμε τον μπαμπά μας, έτσι? Τι? Θα περιμένουμε τον μπαμπά να έρθει να το φτιάξει? Εντάξει, θα κάνουμε λίγο υπομονή, δεν μπορώ. Δεν μπορούσα να συναρμολογήσω κάτι ρόδες βασικά, δεν μπορούσα να περάσω το εσωτερικό της ρόδας μέσα. Ένα γρήγορο supermarket haul, πήρα λαχανάκι που λατρεύω να τρώω, θα το δώσω στον μπαμπά μου που το κόβει τέλεια, ο μπαμπάς μου το κόβει πάρα πολύ ρε το λάχανο, λίγα γκουράκια. Μερικές ντοματίτσες, παίρνω μπρόκολο κατεψυγμένο γιατί δεν μπορώ να καθαρίσω μπρόκολο, το αχρηστεύω και πάει το μισό για πέταμα, οπότε παίρνω κατεψυγμένο, το μοναδικό λαχανικό που παίρνω κατεψυγμένο. Κάποιους τόνους, πήρα εδώ πέρα τα αγαπημένα μας αρωματικά για το σπίτι, είναι από τη σειρά Μποτάνικα, της Airwick, είναι το τριαντάφυλλο.
Και αφρικάνικο γεράνι, μυρίστε το και θα με θυμηθείτε. Παίρνω και το σπρέι για να αρωματίζω το σπίτι και έχω και τη συσκευή. Μυρίστε το πραγματικά και θα με θυμηθείτε. Ένα γάλα για την Αλέξανδρο, δύο γαλατάκια για εμένα. Μερικές κατεψυγμένες γαριδούλες. Χυμά για να φτιάξω μπιφτέκι και να βάλω στο ψυγείο και να έχω για να τρώω όποτε βιάζομαι. Βασικά γι' αυτό το θέλω. Τα μπιφτεκάκια τα έχω έτοιμα, τα βάζω κατά άψυξη. Και όποτε βιάζομαι δεν έχω προλάβει να μαγειρέψω. Βγάζω δύο μπιφτεκάκια, τα πετάω στο φούρνο και είναι έτοιμα. Κάποια κοπανάκια για σήμερα. Και φετούλα. Μετά από 17 μπιφτέκια, κατάφερα και έφτιαξα 17 μπιφτέκια και έχω βάλει στην κατάψυξη. Ένα σπανακόριζο το οποίο σχεδόν είναι έτοιμο. Κάποιες στερούγες κοτόπουλου που σχεδόν είναι έτοιμες και ένα μπρόκολο που σχεδόν είναι έτοιμο. Μπορώ να πω ότι μόλις τα βγάλω όλα αυτά από τη φωτιά, θα πάω να χαλαρώσω στο μπάνιο μέχρι να κρυώσουν λίγο για να κάτσουμε να φάμε. Θέλω να είναι σε νορμάλ θερμοκρασία, γιατί άμα καίνε δεν το ευχαριστιέσαι. Αχ, πονάει η πλατούλα μου τώρα, να σας πω την αλήθεια, γιατί και χθες ήταν μια πάρα πολύ κουραστική μέρα. Και ξέρετε τι γίνεται, επειδή δεν έχουμε ασανσέρ στο σπίτι. Υπάρχει θέμα με το σούπερ μάρκετ, γι' αυτό αποφεύγω να πηγαίνω μόνη μου. Συνήθως θέλω να πηγαίνω με τον Κανάκι να με βοηθάει ή να κάνω παραγγελίες ηλεκτρονικές. Αλλά σήμερα έπρεπε να ετοιμάσω κάποια πράγματα, οπότε τα μπιφτέκια ειδικά, γιατί αφού το έχω πάρει απόφαση να ξαναξεκινήσω διατροφή, είπα να τα κάνω σήμερα, να πάω να πάρω σήμερα για να τα ετοιμάσω, να τα έχω στην κατάψυξη όταν βλέπω ότι δεν έχω χρόνο για μαγείρεμα, να πετάω αυτά μέσα και να τρώω κάτι. Σωστό, εννοώ να τρώω κάτι. Τώρα θα πάω να κάνω ένα μπανάκι, αφού τελειώσω με τα φαγητά, θα πάω να κάνω ένα μπανάκι, να βάλω τις μάσκες μου, να τα αφήσω εκεί πέρα να μαλακώσουν, να ενυδατωθούν καλά. Και αν προλάβουμε, δεν ξέρω ανάλογα πώς θα πάει, γιατί έχω να κάνω και μια δουλειά ενδιάμεσα, θα πρέπει να πάω να βγάλω φωτογραφίες για ταυτότητα, γιατί πρέπει να αλλάξω ταυτότητα. Ξέρατε εσείς ότι ταυτότητες λύγουνε? Δεν ξέρω αν δεν το ξέρατε, σας το λέω εγώ τώρα, το μαθαίνετε από μένα. Παιδιά, ταυτότητες λύγουνε. Έχω μια ταυτότητα από το 2005. Άμα με δείτε στην φωτογραφία, ούτε καν με αναγνωρίζετε ότι είμαι εγώ. Ήμουνα, τι ήμουνα, ρε παιδιά, τρίτη γυμνασίου, δευτέρα τρίτη γυμνασίου, κάπου εκεί. Νομίζω Δευτέρα Γυμνασίου, γιατί το 4 που ήταν η Ολυμπιακή πρέπει να πήγαινε πρώτη γυμνασίου στο αθλητικό, έτσι νομίζω, τέλος πάντων δεν θυμάμαι καλά. Και ναι, πρέπει να πάω να βγάλω ταυτότητα, γιατί έτυχε στην αδερφή μου να χρειαστεί να κάνει μια δουλειά και της είπαν ότι επειδή ταυτότητα σας έχει λήξει δεν μπορείτε να την κάνετε. Και επειδή δεν θέλω να βρεθώ προεκπλήξεως, καλύτερα να το κάνω. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο που πλέον βάφομαι, μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπαίνει τέλειο φυσικό φως από την τζαμαρία και μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω το μακιγιάζ μου εδώ. Θα χρησιμοποιήσω και για πρώτη φορά το νέο make-up από Lancôme. Εδώ, foundation, να το πούμε και έτσι, γιατί... Όσο βάφομαι για να πάω στο event της Benefit, θα πάω σε ένα event της Benefit για να δούμε για τα καινούργια προϊόντα. Βγάλανε κάποια προϊόντα, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Στο Instagram, λογικά όσοι με ακολουθείτε θα τα είδατε, που είναι για τους σπόρους, καθαριστικά, μάσκες και τέτοια πράγματα. Καλά, το make-up της Lancôme είναι πάρα πολύ ωραίο, Και έχω βάλει μισό πάτημα, φανταστείτε, για να κάνω το μισό πρόσωπο. Και θα βάλω και μισό πάτημα για την από εκεί πλευρά. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λογικά καλύπτει και πολύ καλά αν θα βάλω περισσότερο, αλλά εγώ δεν θέλω κάλυψη πολύ. Θέλω να φαίνονται οι ατελείες μου, μου αρέσει να φαίνονται. Έτσι τα σπυράκια μου, μια ηλίτσα που έχω εδώ και από εδώ και από εκεί. Μ' αρέσει εμένα γενικότερα να φαίνονται. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πορσελάνινα και τα πολύ μπουκωμένα πρόσωπα.
Τέλος πάντων, και ήθελα έτσι να αναφερθώ σε κάτι, το οποίο με απασχολεί και θέλω να το πω και στο Instagram. Θα βγω να το αναφέρω και στο Instagram. Υπάρχουν φορές στις οποίες εγώ χάνομαι, εξαφανίζομαι από το Instagram. Μπορεί να είναι μια, δυο μέρες. Και παθαίνετε κάτι, όχι όλοι, κάποια συγκεκριμένα άτομα έχουν βαλθεί να με βγάλουν έγκυο. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι το Botox στην εγκυμοσύνη δεν επιτρέπεται. Οπότε δεν θα έκανα Botox και θα έβαζα σε κίνδυνο εμένα και την υγεία του παιδιού που ίσως να είχα στην κοιλιά μου, τέλος πάντων. Δεν είμαι έγκυος, παιδιά. Απλά επειδή ήταν η μοναδική περίοδος που χάθηκα από το Instagram και από το YouTube, ήταν η περίοδος της εγκυμοσύνης μου, που ξέρετε, σας έχω πει ότι ήταν πάρα πολύ άσχημη. Σας έχω μιλήσει γι' αυτό. Ήμουνα 7 μήνες, δηλαδή ο πρώτος μήνας που δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος. Μετά γέννησα πρόωρα, οπότε δεν πρόλαβα καν να μπω στον ένατο μήνα. Οπότε αυτούς τους 7 μήνες, μέχρι τη μέρα που γέννησα, ήμουν στο κρεβάτι. Σηκωνόμουν να πάω στο νοσοκομείο για να κάνω, στο γιατρό μου για να κάνω τις εξετάσεις και δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Και ήταν μια περίοδος που το συνδυάσανε κάποιες κοπέλες ότι εξαφανίστηκε η Μαρινέλη γιατί δεν έχει καλή εγκυμοσύνη. Και τώρα, επειδή περνάω μια πάρα πολύ στρεσογόνα περίοδο, βλέπω συνέχεια το βράδυ εφιάλτες, ενώ με την ψυχοθεραπεία το είχαμε σταματήσει. Φανταστείτε, εμένα σας έχω πει ότι ένα πράγμα που με βοήθησε η ψυχοθεραπεία και είμαι ευγνώμων που ξεκίνησα, είναι που έχω βρει τον ύπνο μου και κοιμάμαι. Πριν ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα. Κλείνα τα μάτια μου και δεν με έπαιρνε ο ύπνος ποτέ. Από τότε που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, κοιμάμαι σαν πουλάκι. Τώρα περνάω κάποιες μέρες τις οποίες έχω πάρα πολύ στρες, γιατί είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Νομίζω ο καθένας από εσάς, αν παίρνει για την περίοδο που περνάω εγώ τώρα, θα είχατε στρες. Οπότε γι' αυτό έχω εξαφανιστεί και γι' αυτό δεν ανεβάζω τόσο συχνά στο Instagram καθημερινά. Εδώ στο YouTube δεν είναι καθημερινό. Μπορεί να είναι το καθημερινό το να τραβάω εγώ ένα βίντεο. Δηλαδή θα έχετε δει κάποια vlogs μου τα οποία είναι 3-4 ημερών. Μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα ανέβει εκείνη τη στιγμή στο Instagram για να με στρεσάρει, να το δω εκείνη την ώρα. Πραγματικά ανοίγω την κάμερα, οπότε εγώ νιώθω άνετη να ανοίξω την κάμερα. Αυτό ήθελα να σας πω, να σας βγει από το μυαλό. Δεν είμαι έγκυος, δεν θα έκανα Botox και θα το έκρυβα από τη γιατρό. Έχω την εντύπωση, θυμάμαι, ότι το υαλουρονικό και το Botox σε περίοδο εγκυμοσύνης δεν επιτρέπεται. Έτσι νομίζω. Οπότε, αυτό ήθελα να ξέρετε. Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ λίγο γρήγορα, γιατί θέλω να κάνω και κάποιες ιστορίες στο Instagram, να πω αυτό το πράγμα, γιατί προχθές έκανα μια ιστορία με ένα πουκάμισο που σας έδειξα, τέλος πάντων, στο Instagram, και το τι μου στέλνανε, με το καλό το μωράκι, το είχα καταλάβει ότι είσαι έγκυος, απλά επειδή πρίστηκε λίγο κοιλιά μου. Και ξέρετε τι γίνεται, κάποιες φορές νιώθω κι εγώ άσχημα, γιατί λέω, φαίνομαι σαν έγκυος. Έχω παχύνει τόσο πολύ που φαίνομαι σαν έγκυος. Δηλαδή και εμένα κάποια μηνύματα, κάποιες φορές, δηλαδή όταν και εγώ είμαι down, και τώρα είμαι σε μια περίοδο που είμαι down γιατί έχω πάρα πολύ στρες, κάποια μηνύματα τα παίρνω πιο σοβαρά από ό,τι θα έπρεπε. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Όταν είμαι καλά, μπορεί να μου έρθει ένα πάρα πολύ άσχημο σχόλιο και να μην με αγγίξει καθόλου. Απλά όπως το διάβασα να το διαγράψω. Όταν όμως δεν είμαι καλά και λάβω ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να μην είναι και τόσο άσχημο, μπορεί απλά να μου πούνε ότι σε προτιμούσα, πιο ξανθιά έχεις, σκούρινη πολύ και τα μαλλιά σου, μπορεί να με πειράξει αυτό. Σκεφτείτε κι εσείς τον εαυτό σας πώς λειτουργείτε με το να είστε καλά και να μην είστε καλά στην καθημερινότητά σας. Δηλαδή μπορεί να βγεις, έχω βγει στην Κηφισίας, να έχει κίνηση full, να μην με ενοχλήσει καθόλου γιατί η διάθεσή μου είναι στα ύψη, και να έχω βγει στην Κηφισίας με λιγότερη κίνηση από εκείνη τη μέρα και να με έχει ενοχλήσει επειδή η διάθεσή μου δεν είναι καλή. Αυτό, και ξέρετε γιατί το λέω περισσότερο, γιατί καλό θα ήταν να σταματήσουν αυτά τα σχόλια. Δεν θα σας πω ψέματα. Και εγώ έχω σκεφτεί πολλές φορές για κάποια κοπέλα, μπορεί να έχω δει λίγο κυλίτσα και να έχω σκεφτεί και να έχω πει, όχι, λες να είναι έγκυος. Αλλά ποτέ δεν το έχω στείλει. Ποτέ. Εν τω μεταξύ είναι δύο συγκεκριμένες κοπέλες, ξέρω τα προφίλ τους και δεν ανοίγω τα μηνύματά τους πλέον. Τα έχω βάλει σε έναν φάκελο για να μην τα ανοίγω. Που έχουν βαλθεί να βγάλουν πρώτες το νέο της εγκυμοσύνης, της δεύτερης εγκυμοσύνης της Μαρινέλης. Παιδιά, που είναι κάτι το οποίο, σας μιλώ πάρα πολύ ειλικρινά, δεν το έχουμε καν στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ειδικά, επειδή πέρασα πάρα πολύ άσχημα και δεν σας έχω μιλήσει καν για την ημέρα της γένας και το τι έζησα την ημέρα της γένας, γιατί δεν είχα μια γένα που
πέρα από τη στιγμή που αντίκρισε τον Αλέξανδρο και μου τον φέραν και τον φίλησε και τον πήρανε πάρα πολύ απότομα και βίαια για εμένα που ήμουνα λεχόνα από την αγκαλιά μου γιατί έπρεπε να μπει στη θερμοκοιτίδα, δεν έχω να θυμάμαι τίποτα άλλο ωραίο. Πέρα από εκείνη τη στιγμή που του έδωσα το φυλάκι εδώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ και κάθε χρόνο που έχει τα γενέθλια του πάντα του δίνω ένα φυλάκι εδώ. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν, αλλά σκεφτείτε τώρα εμένα να ήμουν μια κοπέλα που με το σύζυγό της προσπαθούσε να κάνει ένα δεύτερο παιδί και δεν μπορούσανε. Γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ, συμβαίνει πάρα πολύ, είναι πολύ συχνό φαινόμενο ζευγάρια τα οποία έχουν πιάσει εύκολα το πρώτο παιδάκι τους, το δεύτερο να μην μπορούν να το πιάσουν και μην τα καταφέρουν και ποτέ. Έχω ακούσει και αυτές τις περιπτώσεις. Σκεφτείτε τώρα εμάς να προσπαθούσαμε, να μην μπορούσαμε και να λάμβανα και τέτοια σχόλια. Ευτυχώς δεν είμαι σε αυτή τη φάση, γιατί αν ήμουν σε αυτή τη φάση νομίζω ότι θα με είχε πειράξει πάρα πολύ. Απλά εμένα τώρα με πειράζει γιατί έχω πάρει κάποια κιλά τα οποία και εμένα με ενοχλούν και επειδή βλέπω ότι και το καταλαβαίνετε κι εσείς, άσχετα που εσείς νομίζετε ότι έχω μωρό, δεν είναι μόνο φαγητό. Κάποιες φορές με ενοχλεί, είναι κάποιες μέρες στις οποίες ενοχλούμε πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Πάω να βάλω λίγο ρούζ και λίγο μάσκαρα, δεν θα βάλω πολλά, γιατί δεν έχω κέφι και να βαφτώ ιδιαίτερα. Και στο event τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα στο μυαλό μου σαν ένα event το οποίο θα πήγαινα. Επειδή η ψυχολογία μου δεν είναι καλή, αλλά επειδή θέλω να προσπαθώ να μου φτιάχνω την ψυχολογία και όταν δεν είμαι καλά να με μπουστάρω, να κάνω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μου φτιάξουν τη διάθεση και σίγουρα θα μου φτιάξει τη διάθεση να δω κάποια κορίτσια καλά, τι έχω κάνει εδώ, δείτε εδώ. Που θα μου κάνει σίγουρα καλό να δω κάποια από τα κορίτσια στο event, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα πάω. Όχι ότι δεν θέλω, αν ήμουν καλά σε αυτό το event θα ήθελα να πάω τρέχοντας, γιατί είναι benefit και ξέρετε ότι οι περισσότερες influencers αγαπάμε benefit. Παιδιά, τι έχω κάνει εδώ πέρα με την πούδρα. Πάντου βρίσκω πούδρα. Αυτά, βάζω και λίγο μάσκαρα, σας έπιασα εδώ μονότερμα 10 λεπτά, αλλά ήθελα έτσι να σας το πω. Γιατί θέλω να σας λέω πράγματα τα οποία με στρεσάρουν. Μου αρέσει που έχετε καταλάβει ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρύβω τα συναισθήματά μου και τα εξωτερικεύω ακόμα και σε εσάς. Και πραγματικά ισχύει αυτό. Και όταν πρέπει να σας πω κάτι, πάντα σας το λέω. Όταν δεν πρέπει, δεν σας το λέω. Αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή, παιδιά. Τι να κάνουμε. Έχετε καταλάβει τι θέλω να πω αυτά. Τώρα έφυγε το μυαλό μου γιατί είδα κάτι εκεί. Που δεν έχω στείλει ένα email. Ερχόμουν εδώ στο δωμάτιο να σας δείξω λίγο το πουκαμισάκι το ανεξιάτικο που φοράω και έπεσα πάνω στο ποδήλατο του Αλέξανδρου, ο οποίος εδώ πέρα έχει βάλει και ταινίες γιατί κρεμάει πράγματα και αν δεν έχει κλειδί δεν παίρνει μπρος το μηχανάκι του. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη, ούτε καν θα δείτε εδώ πέρα κάτι, γιατί θα δείτε εδώ πες. Ούτε εδώ φαίνεται, ήθελα να σας δείξω λίγο το πουκαμισάκι μου, τι ωραίο που είναι για ανεξιάτικο. Και είναι από τα λίγα πράγματα που μου αρέσουν πλέον την άνοιξη, γιατί πλέον η άνοιξη με ισοπεδώνει. Η γύρη και η σκόνη που έρχεται από Αφρική, ενώ άλλες χρονιές δεν με πειράζει, φέτος είμαι από τις ισχυρότερες φάσεις. Πριν φύγω όμως για το event, θέλω να δείτε την είσοδο της πολυκατοικίας και τι έχει κάνει η μαμά μου εδώ πέρα. Έχει ντύσει για την 25η Μαρτίου την κούκλα, κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Και έχει κάνει και πασχαλινά. Παίρνει τα κουτάκια που μου στέλνουν από τα πιέρα τα πακέτα. Και κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει. Και άλλο εδώ για 25η Μαρτίου. Μόλις έφτασα στο event, όπου για καλή μου τύχη ακριβώς δίπλα έχει σούπερ μάρκετ. Και πάω 2 λεπτά να πάρω κάτι που θέλω και μετά να πάω στο event. Γιατί το πρωί, κλασική περίπτωση Μαρινέλης, όταν δεν κάνω λίστα, ξεχνάω τα μισά. Ενώ φεύγοντας από το σπίτι λέω εντάξει μωρά, αυτά θέλω, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Ποτέ όμως, ποτέ. Οπότε πάω να πάρω αυτό που θέλω πρώτα και μετά να πάω προς το event, γιατί πρέπει, ειδικά το ψωμί του toast είναι μεγάλη ανάγκη, το οποίο και ξέχασα. Απλά αυτό το σούπερ μάρκετ δεν το ξέρω καθόλου. Το ξέρω πάρα πολύ λίγο βασικά, γιατί είναι απέναντι ακριβώς από το ιατρείο της κυρίας Τζούμα, αλλά στα Πετράλωνα, όχι στο καινούργιο που είναι εκεί στο... Καταλάβατε. Και έχω έρθει 1-2 φορές ακόμα να ψωνίσω. Οπότε πάω να πάρω τώρα αυτά τα 1-2 πράγματα που ξέχασα και μετά πάω στο event. Δεν τα μπορώ αυτά τα σανσέρ που κάνουν έτσι, μπορεί να τρελαθώ. Αλλά έφτασα, εντάξει. Φτάσαμε μαζί, αλλά αφού μπήκα και πήρα και ένα ψωμί του toast. Αυτό. Περιμένω να κάνει τα ψωνιά της στο σούπερ μάρκετ. Η νοικοκυρά η μάνα. Φύγαμε να δούμε τώρα τις μπουρμπουλήθρες.
Εννοείται τα πήρα τα μπαλονάκια για τον Αλέξανδρο, ο οποίος θα ξετρελαθεί. Δεν ξέρω εγώ αν σας έχω πει ότι τα μπαλόνια τα μισώ. Σας το έχω πει. Βασικά δεν τα μισώ, μου αρέσουν τα μπαλόνια, απλά να τα βλέπω από μακριά. Δεν αντέχω τη μυρωδιά. Αυτή τη μυρωδιά που έχουν και τα γάντια από τους οδοντιάτρους, που στο φέρνει κοντά και στο στόμα. Και... δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πραγματικά βέβαια και να αντέχω αυτή τη μυρωδιά. Λοιπόν, φύγαμε τώρα. Να πάω στους γονείς του Κανάκη, γιατί είναι εκεί ο Αλέξανδρος και ο Κανάκης, και να γυρίσουμε μετά στο σπίτι μας. Είμαι εδώ στη θέση που περιμένω κάθε φορά με το που βάφομαι να βρεθώ. Σας έχω πει ότι πλέον δεν αντέχω πάρα πολύ ώρα το μακιγιάζ πάνω στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω γιατί. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, δεν αντέχω. Το μόνο που είμαι ok να βάλω είναι ίσως κάποια BB, CC, γενικότερα όλα τα υπόλοιπα, τη μάσκαρα ειδικά. Θέλω να τα φέρω γρήγορα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που με πιάνει. Τέλος πάντων, τώρα κάτι έχει γίνει, θα κάνω και με το σαπουνάκι. Έκανα τώρα εδώ με το μισελέρ και θα κάνω και με το σαπουνάκι μου τώρα, γιατί χωρίς σαπουνάκι δεν μπορώ εγώ. Νιώθω ότι δεν έχει καθαρίσει καλά το πρόσωπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν που σας έλεγα για αυτά τα μηνύματα που έχω δεχτεί περί εγκυμοσύνης, έκανα κάποιες ιστορίες και στο Instagram και γίνεται, άμα σας δείξω το inbox μου αυτή τη στιγμή, γίνεται της τρελής. Δεν μπορώ να τα ανοίξω όλα αυτά τα μηνύματα. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω να τα ανοίξω όλα. Γιατί δεν είναι απλά μηνυματάκια, δύο σειρές. Μου στέλνετε μηνύματα ολόκληρα κατέβατα με το τι σας έχει τύχει εσάς με παρόμοια περιστατικά. Και πολλές κοπέλες μου στείλανε μήνυμα και μου είπαν ότι είμαι στη φάση προσπάθειών για μωρό, δεν έρχεται και έχω τα σχόλια αυτά του τύπου λίγο πρίζεται η κοιλιά μου, είσαι έγκυος, ή μια κοπέλα μου έστειλε ότι έκανε εξωσωματική και είχε κάποια κατακράτηση και είχε έτσι λίγο πριστεί η κοιλίτσα της, και ενώ εγώ μου λέει ήμουν σε αυτή τη φάση και προσπαθούσα, είχα όλα αυτά τα μηνύματα των περιγυρών μου. Μια άλλη κοπέλα μου είπε ότι της το λένε συνέχεια γιατί έχει ευαίσθητο έντερο και πρίζεται συνέχεια, οπότε μου λέει συνέχεια μου την κάνουν αυτή την ερώτηση. Γενικότερα έχω λάβει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα, οπότε έτσι λίγο ένιωσα όχι καλύτερα, ίσα ίσα που με στενοχώρησε το ότι υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι, απλά δεν είμαι μόνη, γίνεται γενικότερα αυτή η ερώτηση με το θέμα της εγκυμοσύνης. Τέλος πάντων, ακούστηκε αυτό, φτερνίστηκε ο Κανάκης πάρα πολύ δυνατά. Οπότε δεν ξέρω, εγώ ήθελα να βγω έτσι να το πω και λίγο δημόσιο αυτό. Όχι μόνο για να σταματήσουν αυτές οι ερωτήσεις σε εμένα, ότι καλό είναι αυτή η ερώτηση να μην γίνεται και καλύτερα είναι να τη σκεφτόμαστε πριν την κάνουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Και σας είπα ότι εγώ πάρα πολύ ειλικρινά, ότι και εγώ έχει τύχει να σκεφτώ για μια κοπέλα που μπορεί να έχω δει ότι ίσως είναι έγκυος, αλλά ποτέ δεν το ρώτησα, έμεινα στη σκέψη, είτε είναι γνωστή μου είτε δεν είναι γνωστή μου. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι θα ακουστεί το μήνυμά μου και ίσως κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να το λένε και από με καλή... πώς να το πω... να έχουν στο μυαλό τους μόνο κάτι καλό και όχι να σε προσβάλλουν ή να κουτσομπολέψουν ή να οτιδήποτε, να είναι πραγματικά μόνο από την καλή τους την καρδιά, να το σκεφτούν και εκείνοι λίγο διαφορετικά και να πούν ότι είναι όντως βλακεία, καλύτερα να μην ρωτάω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτά. Πάντως είναι πάρα πολλές οι γυναίκες, βλέπω και οι κοπέλες οι οποίες έχουν πειραχτεί από τη συγκεκριμένη ερώτηση, είτε ήταν είτε δεν ήταν έγκυες. Γιατί υπάρχουν και φορές που μπορεί να είσαι και να θες να το κρύψεις και να μην θες να ακούσεις κάτι τέτοιο. Αυτά θα σας αφήσω, δεν θα σας ζαλίσω παραπάνω. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!